Καλώ Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Από εδώ και πέρα, η Δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο που ονειρεύεται. Με αυτά τα λόγια, ο Υπουργό Επικρατεία Άκη Κέρτσο, που επισκέφθηκε το πρωί του Ιταλικού Στρατώνε, στο πλαίσιο περιοδία του στα Χανιά, ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση του κτηρίου στων Δήμοχανιών. Για μα, η αξιοποίηση τη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη αλλά και του Πρωθυπουργού. Και έχουμε δώσει μια σαφή κατεύθυνση στην διοίκηση της ΕΤΑΔ να ξεψαχνήσει κυριολεκτικά το χαρτοφυλάκιό της, να δει σε όλη τη χώρα που υπάρχουν τέτοια Αξιόλογα, αδρανή ακίνητα, τα οποία στην κυριολεξία ρημάζουν και είναι κρίμα ενώ αποτελούν μέρο τη ιστορική μνήμη κάθε πόλη, και πώ μπορούμε να τα θέσουμε ξανά στην υπηρεσία των πολιτών, των κατοίκων, των δημοτικών αρχών για να εξυπηρετήσουν λειτουργικέ ανάγκε. Αυτό κάνουμε εδώ. Η αρχή είναι το ίμιση του παντό. Κάνουμε σήμερα την αρχή, και από εδώ και πέρα η Δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το νέο Δημαρχιακό Μιλάγαρο που ονειρεύεται. Η μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε το κτίριο ξέσπασε στι 22 Ιουλίου του 2018. Από έξι χρόνια, και ενώ παραμένει σε κακή κατάσταση, η σημερινή ημέρα αλλάζει τα δεδομένα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδυράκη έκανε λόγο για μια μέρα την οποία η Δημοτική Αρχή περίμενε εδώ και πολλά χρόνια, καθώ όπω είπε, οι Χανιώτε θα δουν το κτηριακό πολιτιστικό του απόθεμα να αξιοποιείται. Με την παρουσία του Υπουργού, τον κύριο, του κ. Σκέρτσου, τον οποίο θέλω να τον καλωσορίσω εδώ στα Χανιά, αλλά και των κυβερνητικών βουλευτών, βρισκόμαστε εδώ για να ε, επισημοποιήσουμε όλη αυτή τη ε, σχέση και κυρίω τη ε, ε, δυνατότητα των πολιτών των Χανίων να δουν το, το κτηριακό πολιτιστικό του απόθεμα να αξιοποιείται. Ο σχεδιασμός που υπάρχει εδώ είναι γνωστός, είναι να λειτουργήσει το νέο Δημαρχείο Χανίων, ένα δημαρχείο το οποίο θα είναι αντάξιο της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας των Χανίων. Τον κύριο Σκέρτσο συνόδευαν και οι τρει βουλευτέ Χανίων τη Νέα Δημοκρατία, Ντορά Μπακογιάννη, Σεβί Βολουδάκη και Αλέξανδρο Μαρκογιανάκη, και έκαναν λόγο για μια μεγάλη ημέρα για τα Χανιά. Ένα κόσμημα το οποίο όταν κάηκε πήγαμε να πάθουμε όλοι μαζί. Ε, έχουμε τώρα την προοπτική να το αποκαταστήσουμε, να το κάνουμε ένα σύγχρονο λειτουργικό δημαρχιακό μέγαρο, να το κάνουμε ένα κόσμημα για όποιον επισκέπτεται τα Χανιά, αλλά και στη λειτουργία του ένα κόσμημα το οποίο θα διευκολύνει όλους τους Χανιώτες περπατώντας να μπορούν να κάνουν όποια δουλειά επιθυμούν στο Δήμο Χανίων. Είναι μεγάλη μέρα για μας σήμερα. Κάτι πάει πάρα πολύ καλά σε αυτή τη χώρα. Ένα σχέδιο ε, που υπήρχε από το 2018, τότε που κάηκαν δηλαδή, οι Ιταλικοί στρατώνε, έξι χρόνια πριν, επιτέλου υλοποιείται. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, χρειάστηκαν να ξεπεραστούν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια ε, μεταξύ Υπουργείου Αμήνη και Υπουργείου Οικονομικών, αλλά όπω σωστά επεσήμανε και ο Υπουργό ο κ. Κέρτσο, είναι προτεραιότητα αυτή τη κυβέρνηση η αξιοποίηση τη ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, μια όμορφη ημέρα ξημερώνει για τα χανιά μας, γιατί αφενός έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε εκ νέου την σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε στα Χανιά και αφετέρου γίνεται πράξη η δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, περί αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων με, πολλά, με πολλαπλά ωφέλη. Υπενθυμίζεται πω η απόφαση παραχώρηση υπεγράφει μεταξύ τη Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου και του Δημάρχου Χανίου στι 21 Μαου, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθούν στο Δήμο για 25 συν 10 χρόνια. Είναι ένα σχέδιο μεταξύ τη ΕΤΑΔ και του Δημοχανίων. Προβλέπει ένα μίστομα, καθώ η ΕΤΑΔ είναι υποχρεωμένη νομικά να έχει κάποιο μίστομα, έστω και χαμηλό, για την χρήση αυτή. Και προβλέπει και μία σειρά μέτρων που θα λάβουν υπόψη το κόστος ανακατασκευή του μνημείου, ώστε να έχουμε τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση για του δημότε των χανίων. Έγινε μία μεγάλη προσπάθεια, έγιναν πολλήμηνε διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΔ και νομίζω ότι η κατάληξη αυτή μας ικανοποιεί όλους γιατί θα είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα δημαρχία σε όλη τη χώρα. Η απόφαση της ΕΤΑΔ αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εγκριθούν οι όροι της παραχώρησης για να γίνει άμεσα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.